Σας ρωτούσα σχετικά με όλα αυτά που υπόθηκαν και σχετίζονται σε ένα βαθμό μεταξύ τους, είτε από αυτά που έλεγε ο Κώστας Καραμαλής στην περιβόητη φράση περί ταβαντζίδων και προσπάθησε αυτό να το αντιμετωπίσει. Το τρόπο περιγράφηκε το. Αλλά μου έκανε εντύπωση, ήμουν στην Αμερική τότε και περίμενα να δω κάποια εισαγγελική αντίδραση, όταν εν ενεργεία πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, βγήκε και έκανε πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες, με πολύ συγκεκριμένα γεγονότα, δίνοντας ακόμα και την ώρα για πολλά πολύ συγκεκριμένα γεγονότα. Και ονόματα. Και ονόματα. Που επίσης έρχονται και κουμπώνουν σε όλη αυτή την περιγραφή και ανάλυση που κάνατε, πλέον με γεγονότα και πρόσωπα που ταυτοποιούνται πάνω σε αυτά. Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Ναι, δηλαδή απλώς τα αφηρημένα γεγονότα που περιγράφουμε εμείς. Ναι. Είναι μαρτυρίες για συγκεκριμένα περιστατικά. Το γεγονός ότι αυτές οι καταγγελίες δεν έτυχαν κάποιας εισαγγελικής έρευνας. Δεν ήταν αμεληταία όσα είπε ο κύριος Παπανδρέου. Καθώς. Εντάξει, μίλησε με γεγονότα. Εξήγησε πώς γίνεται η διαπλοκή. Ναι. Συγκεκριμένα. Πώς το εξηγείτε αυτό. Μιας και αναφερθείτε στον Κώστο Καραμαλή, να σας πω ότι ο Κώστος Καραμαλής, κυβερνήτη δηλαδή, είχε επιχειρήσει να φέρει ένα δημοσίευμα για το βασικό μέτωχο, αλλά το απέριψαν από την Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε αυτή την απεξάρτηση του συστήματος των μέσων από τους συστηματισμούς που και στην ψηφοφορία ήταν αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα. Όχι, αλήθεια. Οι Γερμανοί. Ναι. Δεν ήθελαν λοιπόν να σπάσει ο κύκλος της διαπλοκής. Αυτός ο συνδεσικός κύκλος, ναι. Δεν ήθελαν να σπάσει, αυτή δεν θα σπάσει ο κύκλος της διαπλοκής. Και έφερε λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο που έφερε για το βασικό μέτοχο με το 5% όλο, αλλά αυτό είναι σαν να προσπαθείς να σβήνεις μια τεράστια πυρκαγιά με το λάστιχο που έχουμε στην αυλή μας. Και θα συγχύσω γιατί. Διότι όπως ξέρετε, αυτό το νομοσχέδιο περί βασικού μετόχου στοχεύει να ελέγξει τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας του ΜΜΕ και που υποτίθεται ότι αυτοί οι μέτοχοι δεν θα πρέπει να είναι ταυτοχρόνως και εργολάβοι του δημοσίου. Ναι, αλλά κοιτάξτε, δηλαδή είναι τέτοια η σύγχρονη οικονομία και μάλιστα η σύγχρονη οικονομία έχει το επίκεντρο της στα χρηματιστήρια, δεν το έχει στις βιομηχανίες, όπου η μετοχική σύνθεση αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε μια νύχτα. Ναι, αλλάζει πολύ γρήγορα. Επομένως λοιπόν είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί. Έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Αλλά είναι σαν να απαγορεύσει, ας πούμε, να αναπνέουμε αέρα. Δεν μπορούσε να απαγορεύσει να αναπνέουμε αέρα. Το μόνο αέρα, το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Αλλά ακόμα και αν εφαρμοζόταν, δεν θα ήταν αποτελεσματικό μέτρο για να ελεγχθεί η διαπλοκή. Εγώ έχω μια άλλη θεωρία των πραγμάτων. Εγώ θεωρώ ότι την διαπλοκή, για να την εμποδίσει, δεν πρέπει να στρέφει την προσπάθειά σου. Δηλαδή, οι ιδιοκτικοί μηχανισμοί, η δικαιοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί δεν πρέπει να στρέφουν την προσοχή τους στα πρόσωπα τα οποία είναι ή δεν είναι εμπλεκόμενα. Έτσι. Γιατί μπορώ να σας πω και την αντίθετη περίπτωση. Κάποιος, ας πούμε σε ένα νομό τότε, σε μια περιφέρεια σήμερα, δεν έγινε απαραίτητα στην Αθήνα, αλλά και στην Αθήνα ακόμα. Ένας επιχειρηματίας είναι προμηθευτής του δημοσίου, πήρε δηλαδή αξιοκρατικά έναν διαγωνισμό, αλλά δεν στηρίζει την κυβέρνηση. Τη στηρίζει ακόμα, αλλά όχι την πήρε τον διαγωνισμό. Μπορούμε να δούμε εδώ αν υπάρχει σχέση διαπλοκής, ώστε να δούμε stop, εσύ ο οποίος είσαι προμηθευτής, δεν έχεις δικαίωμα να έχεις μηδία. Τυπικά η Ευρώπη σε αυτό στάθηκε. Τυπικά έχουν δίκιο. Επί της ουσίας όμως δεν έχουν δίκιο, γιατί ένα νόμο τον παίρνεις με βάση μια πραγματικότητα, όχι με βάση κάποιες αφηρημένες μονάρχες. Ωραία. Λοιπόν, επομένως, ακόμα και αν εφαρμοζόταν αυτός ο νόμος, δεν είναι ικανός να αντιμετωπίσει τη διαπλοκή. Είτε γιατί θα αντιμετωπίσει τη διαπλοκή εκεί που μπορεί να μην υπάρχει, είτε ακόμα και αν αντιμετωπίσει εκεί που μπορεί να υπάρχει, δεν μπορεί να την καταπολεμήσει. Εγώ θεωρώ, όπως σας είπα, υποτροπίζω μια άλλη θεωρία, ότι θα πρέπει η καταπολέμηση της διαπλοκής να επικεντρωθεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας. Δηλαδή δεν μπορεί, για παράδειγμα, μια εταιρεία ΜΜΕ, η οποία είναι ελλειμματική, για πολλά χρόνια να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο από εταιρείες που παίρνουν προμήθειες από το δημόσιο.
Είναι επίσης ελληματικές. Ή επίσης και αυτές είναι ελληματικές. Καταλάβατε. Επίσης, δεν μπορεί να συμβεί το ίδιο, να δανειοδοτούνται δηλαδή και μάλιστα με εικονικές υποθήκες από τις τράπεζες. Άρα λοιπόν, αν πάμε στις τράπεζες, ή θα πρέπει να υπάρχει κρατικός επίτροπος, επίτροπος του κράτους δηλαδή, ο οποίος θα ελέγχει αν όντως μπορεί να πάρει μια τέτοια επιχείρηση δάνειο ή όχι, ή σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πρέπει να υπάρχει μια νομοθεσία η οποία να απαγορεύει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε μητρικούς ομίλους που παίρνουν από την άλλη πλευρά χρήματα από το κράτος, καθώς είναι προμηθευτές ή οτιδήποτε άλλο. Διότι έτσι γίνεται. Για να μην υπολογίσουμε και κάτι άλλο, ότι πολλές φορές πίσω από αυτό, δηλαδή πίσω από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να κρύβεται και ξέπλυμα. Εντάξει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η αποτελεσματική μέθοδος για να καταπολεμήσει τη διαπλοκή είναι να ελεγχθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Υπό ποιες συνθήκες γίνεται και μέσα από ποιες διαδικασίες γίνεται. Νομίζω ότι αυτός είναι ο αποτελεσματικός τρόπος. Αλλά προσέξτε, για να γίνει αυτό, χρειάζεσαι έναν άλλο τρόπο, χρειάζεται ένα άλλο τρόπο λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Χρειάζεται ένα άλλο τρόπο λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Και χρειάζεται και ένα άλλο τρόπο λειτουργία τη δικαιοσύνη. Αυτό εννοούσα μεταξύ άλλων πριν, όταν σας είπα ότι το πραγματικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το μοντέλο της δημοκρατίας. Δεν πρέπει να αλλάξουν τα πρόσωπα μόνο ή τα κόμματα που κυβερνούν. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συνολικά λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και παίρνουν οι αποφάσεις. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όσοι καλοί και τίμοι δικαστές και να υπάρχουν, όταν η ηγεσία της διορίζεται από το Υπουργείο. Και έχει μια ιεραρχική δομή από πάνω προς τα κάτω, όπου τα ανώτερα στρώματα του θεσμού ελέγχουν τα κατώτερα. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Όπως δεν μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, εάν οι τραπεζίτες έχουν τόσο μεγάλη δύναμη απέναντι στο κράτος, τη στιγμή που λειτουργούν με χρήματα του δημοσίου. Υπάρχουν εξαιτίας χρημάτων που πληρώνουν με εμείς, εσείς και εγώ λοιπόν, μέσα από τους φόρους όπως εξηγήσαμε προηγουμένως. Να λοιπόν, γιατί θεωρώ ότι κατά ανάγκη θα πρέπει να αλλάξει η δομή και η λειτουργία του πολιτικού συστήματος για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην διαφθορά. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τη διαφθορά και τη διαπλοκή με ένα απλό νομοσχέδιο. Γιατί ακόμα και αν κάνεις ένα νομοσχέδιο που θα προσπαθεί να ελέγξει εδώ τον τρόπο με τον οποίο είναι η διάρκεια του μετοχικού κεφαλαίου, θα αντιμετωπίσει τόσα θεσμικά προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα, στη δικαιοσύνη, στη λειτουργία του κράτους και αλλού, που δεν θα είναι αυτό δυνατό. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι στην Ελλάδα οι βουλευτές, οι πολλοί βουλευτές για την ακρίβεια, είναι ταυτοχρόνως και ασκούν εκτελεστική εξουσία. Είναι υπουργοί. Έτσι δεν είναι. Ή αντιστρόφως. Αυτοί που ασκούν εκτελεστική λειτουργία είναι και οι βουλευτές. Δηλαδή οι πραγματικότητες που θα πρέπει να τις πάρουν υπόψη τους προκειμένου να διατηρήσουν το κόμμα τους στην εξουσία, θα τις μεταφέρουν λοιπόν στη Βουλή με τη μορφή νομοσχεδίων ή θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν την ψήφιση των νομοσχεδίων, όπως έγινε με την περίπτωση του Παπακοσταντινίου. Το νομοσχέδιο. Καταλαβαίνετε. Ναι. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Για να το πω λίγο διαφορετικά, η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα τέταρτη δημοκρατία, πιο διάφανη, πιο δημοκρατική, με πιο ανοιχτούς κανόνες και κυρίως πολύ περισσότερο ανοιγμένη στην κοινωνία. Δηλαδή να συμμετέχει η κοινωνία μέσα από διαδικασίες διαβουλευτικής δημοκρατίας, δημοψηφισμάτων κτλ. Όχι κατευχήν. Όχι όποτε το επιθυμήσει. Με θεσμικές ρυθμίσεις, μέσα από τις οποίες θα είναι υποχρεωμένη η εκτελεστική εξουσία να νομοποιεί θεσμικά και όχι από τα κανάλια της αποφάσης. Να σας ρωτήσω κάτι, αν και ξεφεύγει λίγο από το αίτημά μου για αυτή τη συνέντευξη, αλλά το βλέπω λίγο από κάτω, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αν θέλετε μου απαντάτε, αν θέλετε δεν μου απαντάτε. Νομίζετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να έρχεται, γιατί καταναλώσαμε πολλή ώρα και είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά που είπατε και εγώ έμαθα πράγματα, πόσο μάλλον αυτοί που θα δούνε αυτή τη συνέντευξη, στην διάγνωση και την επιστημονική και την τεκμηριωμένη του προβλήματος. Και δώσατε και τίτλο. Για να πάμε τώρα και στην ουσία. Πολιτική, γιατί κάποιος πρέπει να κυβερνάει αυτή τη χώρα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται κατά τα φαινόμενα ότι είναι λίγο πριν από την πόρτα της εξουσίας, για να μην πω ότι ήδη οργανώνονται σε ορισμένα του τμήματα για αυτή του την νέα κατάσταση, είναι ο σχηματισμός, ο πολιτικός εκείνος
που μπορεί να ξεπεράσει όλα αυτά και να αναγεννήσει αυτή τη χώρα. Το λέω να μου το δώσετε με τα επιστημονικά κριτήρια, γιατί ενδεχομένως να μην είστε φύλλα προσκύμενος, ούτε και εγώ είμαι φύλλα προσκύμενος, γιατί δεν μπορώ να κοροϊδεύω τον κόσμο, με διαβάζει. Ναι. Αλλά θέλω την απάντησή σας από, κοιτάξτε, με το χέρι στην καρδιά. Εγώ δεν θέλω να κοροϊδεύω τον κόσμο. Ναι, εγώ περιμένω από το ΣΥΡΙΖΑ, εάν εκλεγεί και στο τιμό της εξουσίας στην Ελλάδα, να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Και δεν σας κρύβω επίσης ότι έχει στήθηκε η γνώμη του Καλλιεργού, την οποία απλόχερα την καταθέτω. Ωστόσο, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Καταρχήν είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιμετωπίσει μία αντίδραση εξωτερική, από τα έξω. Δηλαδή, από τα μέσα επικοινωνίας, τα mainstream αυτά. Ήδη την αντιμετωπίζει και την αντιμετώπισε και στις προηγούμενες εκλογές. Mm. Θα αντιμετωπίσει μία πίεση από κάποιες κοινωνικές ομάδες. Mm. Για παράδειγμα, αν υποχρεωθεί, ας πούμε, να εφαρμόσει την νομιμότητα, ενδεχομένως, λέω τώρα, να χρειαστεί να κλείσουν ένα κανάλι ή δύο κανάλια. Δεν θα αντιδράσουν δημοσιογράφοι αυτού του μέσου, ακόμα και αν συμφωνούν ότι δεν πρέπει να είναι μεροληπτικό ή δεν πρέπει να είναι διαπλεκόμενο. Δεν θα αντιδράσουν. Άρα λοιπόν θα υπάρξει μια αντίδραση από τα έξω. Και να μην επεκτείνω λοιπόν πάρα πολύ τις εξωτερικές πιέσεις που μπορεί να είναι από χώρες του εξωτερικού. Έτσι, κρατώντας στα χέρια τους οι χώρες του εξωτερικού, το χρέος της Ελλάδας, συμφωνίες που μπορεί να έχουν και διάφορα άλλα πράγματα. Θα αντιμετωπίσει μια πίεση από το εξωτερικό. Όμως προσέξτε να δείτε. Όπως γίνεται συνήθως στη ζωή, οι εξωτερικές πιέσεις ποτέ δεν είναι αυστηρά εξωτερικές. Κάθε εξωτερικός παράγον μπορεί να επηρεάσει και δεδομένα εντός του συστήματος, εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι. Όλοι οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο έχουν σχέσεις μεταξύ τους. Οικογενειακές, φιλικές, επιχειρηματικές, επαγγελματικές κτλ. Θέλω να πω ότι ακόμα και η εξωτερική επιρροή θα ασκηθεί βεβαίως με ρητά διατυπωμένες θέσεις και σε συναντήσεις και σε αποφάσεις και σε δημοσιεύματα κλπ. Αλλά θα ασκηθεί και υπόγεια προς τα μέσα. Mm. Ποτέ μια εξωτερική πίεση δεν είναι μόνο εξωτερική. Ποτέ και σε κανένα επίπεδο. Είναι ταυτοχρόνως και στον ταυτοχρόνως, όπως ξέρετε, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν προστρέξει και άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν στήριξαν εξουσίες που ευθύνονται για την διαπλοκή. Και αναφέρομαι ευθύως στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, έτσι. Δηλαδή πασοκογενείς δυνάμεις. Και ενδεχομένως και από άλλους χώρους, κυρίως πασοκογενείς. Είναι προφανές ότι οι δυνάμεις αυτές, όχι όλες, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι φορείς μιας αντίληψης που θέλει τα ΜΜΕ ποταγμένα στην εξουσία. Mm. Δηλαδή, τι θα προτείνουν ενδεχομένως στο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Πριν λοιπόν τα μέσα ήταν υποταγμένα σε μια κακού τύπου εξουσία, το ΠΑΣΟΚ, να τα ελέγξουν τώρα, μια καλού τύπου εξουσία που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο εξίσου είναι καταστροφικό αν συμβεί αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι εξαρτημένα από καλούς και κακούς τα μέσα. Το πρόβλημα είναι να λειτουργούν ανεξάρτητα με τους κανόνες της δημοσιότητας και φυσικά έχουν όποια άποψη θέλουν. Αυτό εννοείται. Το θέμα δεν είναι να επιβάλλει κάποιος τα μέσα τι άποψη να έχουν. Το θέμα είναι να μην τους πληρώνει για αυτά. Το θέμα τους πληρώνει για αυτά, να μην τους εξαγοράζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα αντιμετωπίσει τέτοιες πιέσεις και μάλιστα πολύ μεγάλες ουσίες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, και αναφέρω μόνο στα μίντια, δεν αναφέρω σε άλλες περιπτώσεις. Ταυτοχρόνως όμως πρέπει να γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ταυτοχρόνως πρέπει να γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι. Ότι εάν δεν πραγματοποιήσει αυτές τις αλλαγές στο τοπίο των ΜΜΕ, δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει καμία άλλη αλλαγή σε κανένα πεδίο. Να σου πω παράδειγμα. Α πούμε για παράδειγμα ότι επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση να αλλάξει τη μισθολογική πολιτική. Να αυξήσει, ας πούμε, τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα που δεν έχουν καμία σχέση με το δημόσιο χρέος. Έτσι το ξέρουμε όλοι αυτό. Ναι. Δεν θα αντιδράσουν οι επιχειρηματίες. Δεν θα χρησιμοποιήσουν τα μίντια τα οποία έχουν ή τα οποία επηρεάζουν ή τα οποία ενδεχομένως μπορούν και να αγοράσουν για να ασκήσουν τέτοια πίεση. Άρα λοιπόν, καμία άλλη πολιτική δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση εάν δεν αντιμετωπίσει τη διαπλοκή στο επίπεδο, τη διαφθορά στο επίπεδο των μέσων επικοινωνίας. Δηλαδή σε τρεις μήνες θα τον έχουν πολεμήσει τόσο πολύ που δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Επομένως λοιπόν, με δύο λόγια που θέλω να καταλήξω. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά θέλει να ασκήσει μια διαφορετική πολιτική, όχι απαραίτητα στο τοπίο των μίντια μόνο, αλλά οπουδήποτε άλλο, είναι υποχρεωμένος να κάνει μια μεγάλη ανατροπή στο πεδίο των ΜΜΕ. Αν δεν την κάνει αυτή την ανατροπή. Σε τρεις μήνες θα πέσει.
Ναι. Όχι μόνο λοιπόν θα καταρρεύσουν οι προσπάθειές του να ασκήσει μια άλλη πολιτική, αλλά θα καταρρεύσει και ο ίδιος. Επομένως λοιπόν, εάν θέλει να επιτύχει, θα πρέπει να επιτύχει σε μεγάλο βαθμό στον τομέα αυτοκίνητων της κοινωνίας. Επομένως, δεν έχει άλλη επιλογή. Ναι. Να βάλω μια παράμετρο. Υπήρξε μια μεγάλη περίοδος που ο ΣΥΡΙΖΑ για συγκεκριμένο κανάλι, εγώ μπορώ να το πω, το Μέγκα ήταν persona non grata. Υπήρχε απαγόρευση και για τον ίδιο τον αρχηγό του. Τώρα έχει αρχίσει και αλλάζει αυτό. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μία σχέση. Δεν ξέρω από κάτω τι μπορεί να υποκρύπτει. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα της οθόνης. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί και να προσπαθεί να έχει μπει στη λογική ότι αφού δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικά, ας μπω μέσα στο σύστημα εν προκειμένου του Μέγκα για να έχω την δημοσιοποίηση του λόγου μου και μπλα μπλα κλπ. Ή είναι και όλα τα υπόλοιπα που ξέρετε το μυαλό μας πια, των υποψιασμένων, πάει στη διαπλοκή. Πάει σε άλλα πράγματα. Ή στην προσπάθεια να την δημιουργήσει. Ή στην προσπάθεια, ναι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι από τη θέση που βρίσκομαι, εγώ θέλω να μιλάω με συμπεράσματα που είναι τεκμηριωμένα από την έρευνα και τη μέτρηση. Επομένως, λοιπόν, πριν αναφερθώ σε αυτό, δηλαδή πριν δεχθώ ότι έχει αλλάξει η γραμμή πλεύσης το ΜΕΚΑ, ο Αντέρο, οτιδήποτε κανένα, δεν έχει σημασία, θα πρέπει πρώτα να το πιστοποιήσω από την ανάλυση που κάνουμε και εδώ και στο εργαστήριο στην κοινωνία το οποίο διευθύνω. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι αλήθεια, έτσι, με αυτή τη συνθήκη θα απαντήσω. Δηλαδή, σε μια υποθετική για μένα υποθετική ερώτηση, θα δώσω μια υποθετική απάντηση. Νομίζω ότι εάν ένας επιχειρηματής που δημιουργεί ένα τηλεοπτικό μέσο αντιληφθεί ότι είναι αναπόφευκτη η αλλαγή φρουράς και είναι αναπόφευκτη η εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής, δεν έχει άλλη δυνατότητα από να προσπαθήσει να πάει με τον ισχυρό. Άλλωστε αυτό κάνανε τα κανάλια ως τώρα. Πηγαίναν πάντα με τον ισχυρό. Όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ ήταν με το ΠΑΣΟΚ, όταν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία ήταν μαζί ή ουδέτερα προς τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όχι να το επιχειρήσουν και τώρα. Επομένως, πολύ λογική αυτή η εξήγηση, στο βαθμό που ισχύει η εμπειρική παρατήρηση. Λέω όμως ξανά, το ερώτημα είναι τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα. Γιατί τα περισσότερα κανάλια έχουν σοβαρό πρόβλημα. Τι θα γίνει η ώρα, θα πρέπει να διευθετηθούν αυτές οι εκκρεμότητες. Εννοείται οι οικονομικές, τα χρέη. Ναι, εντάξει, αυτή τη στιγμή ακούγεται ως σιρήνα στο βαθμό που ισχύει μια τέτοια εμπειρική παρατήρηση. Θα έχει τη δύναμη να αντισταθεί σε αυτή τη σειρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί είναι το ζητούμενο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχει τη δύναμη να αντισταθεί. Θα πρέπει να λύσει δηλαδή από θέσεις αρχής και με βάση τις πραγματικότητες βεβαίως της χώρας αυτά τα προβλήματα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Όσο και να σας κάνει εντύπωση, ο χώρος των media, ειδικά λόγω των τεχνολογικών αλλαγών, της μείωσης του κόστου, χαρτιγραφική τεχνολογία, του γεγονότος ότι οι άνθρωποι καταναλώνουν πάρα πολύ περιεχόμενο για διαφορετικούς λόγους, για διασκέδαση, για μόρφωση, για επικοινωνία, για μετακινήσεις, για χίλια δύο πράγματα. Πάρτε μόνο τα τηλέφωνα, τα GPS που έχουμε στα αυτοκίνητα, navigators, όλα αυτά τα πράγματα. Καταναλώνουν απίστευτες ποσότητες περιεχομένου τέτοιου. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος για να εργαστούν όχι μόνο αυτοί οι οποίοι είναι ανεργοί, αλλά και πολλοί άλλοι στην παραγωγή και τη διακίνηση περιεχομένου ΜΜΕ. Το λέω γενικά, δεν είναι απαραίτητα να έχουμε να κάνει αλληλεπισογραφικό ή οτιδήποτε τέτοιο, έτσι. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει πολλή χώρο στην Ελλάδα για να δημιουργηθούν επιχειρήσεις ΜΜΕ, στην πραγματικότητα δεν θα είναι επιχειρήσεις, που ανήκουν στη λεγόμενη κοινωνική οικονομία. Δηλαδή επιχειρήσεις του κοινωνικού τομέα, που δεν είναι επιχειρήσεις που φέρνουν κέρδη, αλλά είναι τέτοιου είδους παραγωγικές δραστηριότητες που εξαρτούνται 100% από τη διάθεση, την τόλμη, τα κίνητρα, τον ενθουσιασμό των ανθρώπων αυτών και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενός προϊόντος και έτσι εξασφαλίζουν λοιπόν, να το πάρω από το μεροκάματο τους, χωρίς απαραίτητα να διανέμουν κέρδη. Υπάρχει άπειρο σχολείο, δηλαδή υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, αν θέλετε, για τα μίδια ειδικά. Να αναπτυχθούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις του κοινωνικού τομέα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτό το χώρο. Σκεφτείτε, σας λέω μόνο το τι περιεχόμενο καταναλώνουμε, μπορούμε να καταναλώσουμε. Και ειδικά σε μια χώρα, την Ελλάδα, που έχει πάρα πολλές φυσικές ιδιαιτερότητες και φυσικά εμπόδια, βουνά, θάλασσες κτλ.
ενώ φυσικά μπορεί να καθίσουν δύσκολη την εκ του σύνεγγης επικοινωνία ανθρώπων με υπηρεσίες, με συγγένειες, με οτιδήποτε άλλο, υπάρχει χώρος. Υπάρχει. Φυσικά δεν είναι ανεξάρτητη η δυνατότητα να είμαστε σαφείς, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει τέτοιος χώρος. Ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ήταν πολύ διαστητικά, αποκαλυπτικά και ενημερωτικά όσα άκουσα και εγώ, πόσο μάλλον όλοι αυτοί που θα δούνε. Ήθελα στο κλείσιμο, αν είχατε απέναντί σας τους φοιτητές σας, εν προκειμένου τους δικούς μας αναγνώστες και χρήστες, τι θα μας λέγατε να προσεύχουμε για αυτή την νέα δυναμική του διαδικτύου, και για τα εναλλακτικά και για τα ελεγχόμενα και συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης? Ό,τι λέει και για τα παλιά. Να διαβάζουν τα πάντα, αλλά να μην εμπιστεύονται ποτέ κανέναν παρά μόνο την προσωπική τους κρίση. Και πάνω απ' όλα να διαβάζουν κριτικά ό,τι πέφτει στην προσοχή τους. Τίποτα άλλο. Ό,τι κάνουν και με τα παλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.